στους δύο. Λοιπόν, μια διαμαρτυρία σήμερα είχαμε, Ελένη, ιατρού, σήμερα των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν λάβει κατασχετήρια για τις περιουσίες τους. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα από την βροχερή πλέον Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε ένα χορό χιλιάδων ειδοποιητηρίων κατάσχεσης. Έτσι λοιπόν, πέντε σωματεία επαγγελματοβιοτεχνών και ιδιοκτητών ταξί πραγματοποίησαν σήμερα μια συμβολική κατάληψη στην υπηρεσία του ΟΥΙΚΑ, που πρόκειται να λειτουργήσει ως πρακτικός μηχανισμός για όλες τις ανεξόφλητες εισφορές στον ΟΑΕ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαργύρη, που είναι αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, αλλά και έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος έχει συνεργείο, συνεργείο αυτοκινήτων. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Παπαργύρης αν είναι αποφασισμένος να κάνει αυτό που είπε και στην προϊσταμένη της υπηρεσίας, να βρει όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες τυχόν κατασχετήριο μέσα στο σπίτι του ανθρώπου που δεν μπορεί να πληρώνει τον ΟΑΕ. Και... καλό σας απόγευμα και από τη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα η Θεσσαλονίκη έστειλε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς το Υπουργό Εργασίας, στην κυβέρνηση και στην Τρόικα. Ότι είναι αποφασισμένοι οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι έμποροι να μην επιτρέψουν καμία κατάσχεση για οφειλές στον ασφαλιστικό οργανισμό. Και το άλλο σύνθημά μας ήταν: κανένα συνάδελφός μας ανασφάλιστος. Είναι αδιανόητο για υπηρεσίες που ο ασφαλιστικός οργανισμός μας δεν παρέχει στους συναδέλφους μας να βρίσκονται έρμεα πολιτικών τέτοιων, όπως είναι δηλαδή το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Πόσες χιλιάδες τα κατασχέσεις? Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, 45.000 ειδοποιητήρια τα οποία έχουν πάρει οι συναδελφοί μας. Εμείς καλέσαμε, όπως είπαμε και στην διευθύντρια που πρόκειται να γίνει Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ότι εμάς θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Και καλούμε τους συναδέλφους που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα να συσπηρωθούν γύρω. Άρα, κύριε Παπαργύρη, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς και από την πραγματική ζωή και το πεζοδρόμιο και τον αγώνα που κάνετε για να επιβιώσετε κάθε μέρα εσείς και οι συνάδελφοί σας, είναι ότι ο στόχος αυτός που έχει βάλει ο κύριος Βρούτσης και λέει ότι το κενό θα το καλύψει από τις εισφορές που δεν πληρώνουν έως τώρα οι εργοδότες, που ξέρουμε πολύ καλά ότι μεγάλη πλειοψηφία δεν τις πληρώνει λόγω της κρίσης, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί όπως μας τα παρουσιάζετε εσείς. Αυτό που σχεδιάζει ο κύριος Βρούτσης δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ούτε στα χαρτιά, εάν δεν κάνει αποδεκτές τις προτάσεις που έχει καταθέσει η ΓΕΣΕΒΕ και όλο το συνδικαλιστικό κίνημα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, να παγώσουν οι παλές οφειλές έως το 2015, να δώσει την δυνατότητα στους συναδέλφους μας που θέλουν να πληρώνουν τις εισφορές τους, που είναι 300.000, 360.000 σε πανελλαδικό επίπεδο, επιλέγοντας την κατηγορία που αυτοί θέλουν, την κατώτερη. Έτσι, με μια έρευνα που έχει κάνει η ΓΕΣΕΒΕ και κάποια στοιχεία που έχει, λέει ότι αν από τους 360.000 οι 200.000 ενεργοποιηθούν και επιλέξουν την κατώτερη κατηγορία, 540 εκατομμύρια θα μπουν στο ταμείο του ΟΑΕ, που σήμερα δεν πρόκειται να μπουν. Γι' αυτό μιλάμε ότι θα πρέπει αυτή η πολιτική που ασκείται και αυτά τα σχέδια που κάνουν επί χάρτου, σε μια περίοδο που οι συνάδελφοί μας βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας. Γι' αυτό θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή και στους συναδέλφους μας. Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται μέσω ίντερνετ κάποιες νομικές παρεμβάσεις για να μπορέσουν να λύσουν τέτοιου του ζητήματα, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Η μόνη λύση είναι η πολιτική λύση, και σε αυτή την κατεύθυνση το συνδικαλιστικό κίνημα των μικρών επιχειρήσεων.